Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με ένα θέμα πολύ συνοπτικά, που είναι αδύνατον βεβαίως ούτε από την πλευρά μου να το αναλύσω, αλλά και δεν βολεύεται να συζητηθεί λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Βεβαίως δεν είναι και εντελώς άσχετο με τα θέματα που θέτουμε στην εκλογική μάχη. Όπως έχει δείξει η ιστορία του κόμματός μας, από τα πρώτα του βήματα, από την παιδική και την εφηβική του περίοδο, έδειξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την επιστήμη, την επιστημονική δημιουργία, την διανοητική και καλλιτεχνική δημιουργία. Κατά κάποιο τρόπο όμως, αυτή η σχέση του ήταν λίγο εξωτερική, με την έννοια ότι το 1918, στη δεκαετία του 20, η εργατική τάξη, ο βασικός κορμός που αποτελούνταν το κόμμα, ήταν αναλφάβητη, αμόρφωτη και οπωσδήποτε το κόμμα έβλεπε την ανάγκη της σχέσης με τους επιστήμονες, μια που και από τη θεωρία μας, αλλά και αυτό που συνειδητοποιούσε εκείνη την περίοδο και ήταν σωστό, η δράση του κόμματος έπρεπε να στηρίζεται σε επιστημονικές μελέτες και επιστημονικά δεδομένα. Η αλήθεια όμως είναι, τα θέτω αφαιρετικά και όχι στην απόλυτη συνέχειά τους, ότι η ανάπτυξη του καπιταλισμού στην Ελλάδα και οπωσδήποτε η ανάπτυξη που προηγήθηκε στις πιο ισχυρές καπιταλιστικές χώρες της Ευρώπης, της Δυτικής Ευρώπης ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνοδεύτηκε από ένα γνωστό φαινόμενο που δεν ήταν καινούριο, ήδη ο Μάρξ και ο Λένιν το είχαν πει, ότι η επιστήμη μετατρέπεται σε μεγάλη παραγωγική δύναμη. Βεβαίως η επιστήμη, άρα και οι επιστήμονες, οι άνθρωποι της, γιατί η επιστήμη δεν είναι και η γνώση δεν είναι έξω από τους ίδιους τους φορείς. Έτσι λοιπόν το κόμμα μας στην πορεία, τα ξαναλέω πολύ γενικευμένα και αφαιρετικά, γιατί είναι ένα σύνθετο ζήτημα και θέλει παραπέρα ακόμα διερεύνηση, το κόμμα μας δεν είδε απλώς τη σχέση του με τους επιστήμονες σαν μία εξωτερική φιλική σχέση, αλλά είδε το εξής πράγμα, ότι ένα μεγάλο μέρος των επιστημόνων, δηλαδή με βάση το επιστημονικό αντικείμενο που είχαν σπουδάσει και τη δουλειά που έκαναν με βάση αυτό το αντικείμενο, ήταν απολύτως ενταγμένο στην κοινωνικοταξική διάρθρωση, δεν ήταν κάποιοι επιστήμονες διανοούμενοι ελεύθεροι από την αστική τάξη. Καταρχήν ήταν οι περισσότεροι και ήταν φυσικό. Κάποιοι πέρασαν και στο κόμμα βεβαίως. Αλλά ήταν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικοταξικής διάρθρωσης και η κύρια τάση είναι να ανήκει ένα μεγάλο τμήμα των επιστημόνων, το μεγαλύτερο ενδεχομένως μέρος, που δουλεύουν ως μισθωτοί επιστήμονες, η μεγάλη τους πλειοψηφία, ανήκουν στην εργατική τάξη. Και αυτοί που είναι αυτοαπασχολούμενοι σήμερα, όπως ξέρετε, είναι και συγκαλυμμένη μισθωτή εργασία η αυτοαπασχόληση, γιατί με τα μπλοκάκια και τα λοιπά στην ουσία είναι μισθωτή εργασία. Ένα τμήμα τους λοιπόν, αυτό είναι ένα ζήτημα που ακόμα επαρκώς δεν το έχουμε μελετήσει. Εντάξει, με το ταξικό ένστικτο ή με το όποιο επίπεδο έχουμε μπορούμε να το προσδιορίσουμε, αλλά όχι με ακρίβεια. Αλλά ένα σημαντικό μέρος ελευθεροεπαγγελματιών επιστημόνων είτε είναι συγκαλυμμένα τμήματα της εργατικής τάξης, είτε την προσεγγίζουν και είναι πολύ κοντά σε αυτήν, χωρίς ακόμα να είναι ενταγμένοι σε αυτήν την εργατική τάξη. Το θέμα είναι αρκετά σύνθετο, γιατί οι επιστήμονες οι οποίοι κάνουν εκτελεστική εργασία μέσα στην, είτε στην παραγωγική διαδικασία, είτε στους τομείς των υπηρεσιών, βεβαίως ανήκουν στην εργατική τάξη. Η εργατική τάξη ταυτόχρονα έχει τους επιστήμονες οι οποίοι κάνουν σύνθετη επιτελική δουλειά και προσπαθούν να οργανώσουν την πολιτική της κυρίαρχης τάξης, την παραγωγική διαδικασία, στο εμπόριο, παντού, ούτως ώστε να θέτουν στην υπηρεσία της αστικής τάξης και του κεφαλαίου τις γνώσεις τους. Έτσι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τώρα βλέπει τη σχέση του με τους επιστήμονες, για να πιάσω αυτή την πλευρά, με βάση ότι είναι ανταπόσπαστο τμήμα της εργατικής τάξης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουμε για τα κατώτερα τμήματα των μεσαίων στρωμάτων, τους επιστήμονες. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία δεν είναι μόνο η πολιτική συμμαχία με αυτούς, η κοινωνική συμμαχία μάλλον με αυτούς στις γραμμές του εργατικού, του συνδικαλιστικού κινήματος, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι
και μέσα από τις ίδιες τις επιστημονικές τους γνώσεις, μέσα δηλαδή από το ίδιο το επιστημονικό αντικείμενο της δουλειά τους, να με όρους αντίστασης, και αυτοί είναι εφικτοί και έχουμε τέτοια σημαντικά σημάδια αντίστασης, να θέτουν τις γνώσεις τους στην υπηρεσία της εργατικής τάξης, στην υπηρεσία του εργαζόμενου λόγου. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αρκετοί επιστήμονες, έχουμε πάρα πολλά μέλη του κόμματος άλλωστε, αλλά και φίλοι και άλλοι, αυτό το κάνουν. Θέτουν τις γνώσεις, προσπαθούν να θέσουν τις γνώσεις τους στην υπηρεσία της εργατικής τάξης, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη και σύνθετη διαδικασία, με την έννοια ότι πρέπει να προσεγγίσουν, να γνωρίσουν, να το πω, την επιστημονική θεωρία του, τη θεωρία του επιστημονικού σοσιαλισμού, την μεθοδολογία, εν πάση περιπτώσει, του διαλεκτικού υλισμού, για να μπορέσουν ακριβώς να αποβάλουν μέσα από τις γνώσεις τους ό,τι τους έχει δώσει το αστικό πανεπιστήμιο και η κυρίαρχη ιδεολογία, και να εναρμονιστεί έτσι η επιθυμία τους να υπηρετήσουν την εργατική τάξη, γιατί υπάρχει τέτοια επιθυμία σε αρκετούς. Θέλουμε πολύ περισσότερο να την υπηρετήσουν με την, μέσα από την ίδια την επιστημονική γνώση. Παραδείγματος χάρη, οι δικηγόροι, οι νομικοί, να το πω έτσι, μπορούν να παίξουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην αποκάλυψη στο λαό, όχι μια και έξω, αλλά μια ουσιαστική διαδικασία, όλο αυτό το μύθο της αστικής δημοκρατίας, το μύθο της κοινωνικής ισότητας, και μάλιστα τώρα να δώσουν ένα βαθύτερο περιεχόμενο σε αυτό που λένε όλα τα κόμματα και μπροστά στις εκλογές, περί των... ότι η σημασία έχει η κοινωνία να δίνει ευκαιρίες για ανάδειξη, υποκατάσταση δηλαδή των κοινωνικών, της ισότητας της κοινωνικής με τις ευκαιρίες. Οι γιατροί, παραδείγματος χάρη, είτε είναι μισθωτοί στο δημόσιο σύστημα υγείας, είτε είναι ελευθεροί επαγγελματίες, μπορούν να προσφέρουν πάρα πολλά, όχι μόνο στην ανάδειξη, ας πούμε, του πόσο κοστίζει η υγεία, ότι η δημόσια υγεία επίσης κοστίζει, ότι η δημόσια υγεία είναι, ο δημόσιος τομέας υγείας είναι περικυκλωμένος και εξαρτημένος από τα μονοπόλια του φάρμακου, των, πώς να πω, της τεχνολογίας, της ιατρικής, δεν είμαι και κατάλληλη, δεν θα το πω ακριβώς ίσως στην ορολογία, αλλά δεν έχει σημασία. Αλλά μπορούν να, αν θέλετε και μελετώντας τη θετική εμπειρία του σοσιαλιστικού συστήματος, αυτή που γνωρίσαμε τον 20ο αιώνα και με τις αδυναμίες του βεβαίως, να αναδείξουν και έναν άλλο τρόπο οργάνωσης ολόκληρου του συστήματος υγείας, και όχι μόνο το να είναι οι παροχές δωρεάν και ισότιμες για όλους τους, για όλους τους εργαζόμενους. Και βεβαίως ακόμα πιο σύνθετος και δύσκολος είναι ο ρόλος των πανεπιστημιακών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γιατί εκεί πια γίνεται η παραγωγή και η αναπαραγωγή του δυναμικού που είναι πλήρως ενσωματωμένος και που διαθέτει τις γνώσεις του για την υπηρεσία της αστικής τάξης. Βεβαίως υπάρχουν αντιστάσεις, υπάρχουν και διαφορετικά αποτελέσματα, αλλά το κυρίαρχο είναι αυτό. Και πρέπει οι πανεπιστημιακοί σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες μπορούν να οργανώσουν την αντίστασή τους. Ωστόσο δεν υπάρχει θύλακας του αστικού συστήματος που να μην μπορεί να υπάρξει αντίσταση, και κυρίως μιλάμε για τους θύλακες εκείνους που δεν είναι μόνοι τους, ούτε οι γιατροί είναι μόνοι τους, ούτε οι νομικοί είναι μόνοι τους, ούτε οι πανεπιστημιακοί, γιατί ζούμε σε ένα χώρο που είναι η νεολαία, οι φοιτητές, οι γονείς τους, οι άλλοι εργαζόμενοι. Είναι ένα σοβαρό θέμα και πρέπει να σας πω ότι μελετάμε το τελευταίο διάστημα τη σύνθεση της σύγχρονης εργατικής τάξης και τις τάσεις προσέγγισης και ένταξης προς την εργατική τάξη, τα δυσδιάκριτα όρια σε ορισμένες περιπτώσεις μεταξύ της εκτελεστικής και της επιτελικής δουλειάς. Τελειώνω αυτή την εισαγωγή, γιατί παρά το γεγονός ότι θέλει αρκετή μελέτη ακόμα, δεν μας εμποδίζει τίποτα εμάς ως κόμμα να μιλάμε για την ανάγκη ανασυγκρότησης, ανασύνταξης και αναγέννησης του εργατικού κινήματος. Προσθέτουμε τη λέξη ταξικό, γιατί δυστυχώς το να λες εργατικό κίνημα δεν σημαίνει και ταξικός προσανατολισμός. Λογικά έτσι έπρεπε να είναι, αλλά προσθέτουμε τη λέξη ταξικό σαν επίθετο. Και βεβαίως μιλάμε εξίσου σταθερά και απόλυτα για την κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης με τους
ας το πούμε έτσι, φτωχούς αυτοαπασχολούμενους ή με τα φτωχά τμήματα των μεσαίων στρωμάτων. Θα έχετε παρατηρήσει κι εσείς ότι στην εκλογική μάχη κάθε μέρα όλο και πιο πολύ γίνεται μία διαμάχη ποιος θα κερδίσει αυτό που λένε τη μεσαία τάξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναγνωρίζει ότι έβλαψε τη μεσαία τάξη και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι την κατέστρεψε τη μεσαία τάξη και άρα τώρα στην επόμενη φάση είτε είναι ο ένας είτε είναι ο άλλος κυβέρνηση θα υπηρετήσουν τη μεσαία τάξη. Και το λέω ακριβώς εσάς γιατί υπάρχουν και μισθωτοί αλλά υπάρχουν και αυτοαπασχολούμενοι. Πρόκειται για μία... Καταρχήν σβήνουν την ύπαρξη της εργατικής τάξης. Είναι την τάξη που μισούν, που εχθρεύονται, είναι αδύνατον να ανεχθούν την ύπαρξή της. Μάλιστα λένε ότι έχει εξαφανιστεί. Ένα αυτό. Δεύτερο, με αυτόν τον όρο μεσαία τάξη, γιατί και σήμερα ειλικρινά έχω δει 2-3 εκπομπές και έχω παρακολουθήσει, αυτό είναι το επίκεντρο. Ποιος έβλεψε τη μεσαία τάξη. Πρώτα δεν υπάρχει. Υπάρχουν ενδιάμεσα στρώματα. Λέγοντας αυτό, ανάγουν σε μεσαία τάξη, βάζουν σαν κριτήριο τι είναι η μεσαία τάξη, το εισόδημα. Και μάλιστα παίρνοντας σαν βάση ότι όσοι μια οικογένεια με έχει 15-20 χιλιάδες ευρώ το χρόνο είναι μεσαία τάξη. Είναι μια επεξεργασμένη, πονηρή πολιτική, δεν είναι μόνο θέμα άγνοιας, με την εξής έννοια. Λένε τι είναι ο λαός, υπάρχει η ακραία φτώχεια, υπάρχουν αυτοί που είναι φτωχοί και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι το ίδιο πράγμα. Σκεφτείτε ότι πριν το 2009 κριτήριο ας πούμε της φτώχειας ήταν το 11.000 εισόδημα το χρόνο. Εμείς δεν το δεχόμαστε βεβαίως ούτε το 11.000 γιατί είναι άθλιο εισόδημα για μια οικογένεια. Τώρα έχει φτάσει στις 5.500 στη διάρκεια της κρίσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς παραμορφώνουν την πραγματικότητα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ρίχνουν τις απαιτήσεις των πάντων. Όταν θεωρείται μεσαίο στρώμα αυτός που έχει μια οικογένεια με δύο παιδιά που έχει 20.000 ευρώ το χρόνο. Γιατί με μειωμένες απαιτήσεις και το έχουν καταφέρει δυστυχώς σε ένα μεγάλο μέρος του λαού, είναι εύκολο να κάνεις μια πολιτική παροχών που δεν έχει καμία σχέση με την όποια πολιτική αναδιανομής έκαναν και τα φιλελεύθερα και τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα περασμένες δεκαετίες. Και επιπλέον και το κυριότερο, όταν λένε παραδείγματος χάρη θα μειώσουμε τη φορολογία της μεσαίας τάξης, εννοούν μεσαίους επιχειρηματίες, τους λένε μεσαίους στην πραγματικότητα, οι μεσαίοι επιχειρηματίες με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα με τα κριτήρια της φορολόγησης, είναι αυτοί που έχουν 200 και 300 εργαζόμενους και πάνω. Στην Ελλάδα έχουμε πιο μικρό μεγέθος καπιταλιστικές επιχειρήσεις, αλλά δεν πάβει να είναι καπιταλιστικές. Με αυτή την έννοια ποντάρουν και επιπλέον είναι και η πολιτική συμμαχιών της αστικής τάξης. Γιατί η αστική τάξη βεβαίως δεν ενδιαφέρεται να προλεταριοποιηθούν όλα τα μεσαία στρώματα. Γύρω από τα μονοπόλια, γύρω από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους υπάρχουν υπεργολαβίες, υπάρχουν μικρότερες επιχειρήσεις που εκεί τους μεταφέρουν τη συσκευασία, το εμπόριο, υπεργολάβοι που έχουμε γνωρίσει και είναι αυτές οι επιχειρήσεις που τα συμφέροντά τους είναι πολύ κοντά με τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί έχει σημασία και στην εκλογική μάχη το κριτήριο ψήφου. Εμείς λοιπόν αναδεικνύουμε την μεγάλη σημασία της συμμαχίας με τα κατώτερα, τα πιο φτωχά μεσαία στρώματα, ενδιάμεσα στο πούμε καλύτερα στρώματα, τα οποία είτε θα προλεταριοποιηθούν, επειδή όμως τα πράγματα δεν είναι και τόσο εύκολα, γιατί οι επενδύσεις και αν γίνουν δεν πρόκειται να δημιουργήσουν τις ανάλογες θέσεις εργασίας που δημιουργόταν την περίοδο της καπιταλιστικής εκβιομηχάνησης, οι θέσεις θα είναι πολύ λιγότερες, αυτά τα στρώματα δεν μπορούν να ενταχθούν, ας πούμε, να δουλέψουν στη βιομηχανία ή κάπου αλλού. Για μετανάστευση είναι δύσκολο πράγμα. Η δεκαετία του 60 συνδυάστηκε η καπιταλιστική ανάπτυξη με την μετανάστευση ενός και πάνω εκατομμυρίου ανθρώπων, κυρίως από την αγροτιά. Και επομένως αυτά οι αυτοαπασχολούμενοι θα ταλαιπωρούνται, θα φυτοζωούν και ανάμεσά τους είναι άνθρωποι νέες ηλικίες, μεσαίες ηλικίες και πάρα πολλοί είναι επιστήμονες που η τύχη τους
ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα τι είναι. Και με αυτή την έννοια έχει σημασία, πέρα από την καθαρά επιστημονική πλευρά που μας ενδιαφέρει και σαν κόμμα και τη θεωρητική, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που εμείς λέμε εργατική λαϊκή αντιπολίτευση να προσδιοριστεί αντικειμενικά από πού αρχίζει και πού τελειώνει. Θα έχετε παρατηρήσει βέβαια ότι σε αυτή τη μάχη των εθνικών εκλογών σε σχέση με το 2015 και ακόμα και σε σχέση με τις ευρωεκλογές έχουμε κάνει μια μικρή μετατόπιση, να το πω αλλιώς, μια προσαρμογή. Το είπε άλλωστε και ο Παναγιώτης στην αρχική του τοποθέτηση. Ξεκινάμε και μιλάμε για την επόμενη μέρα. Ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία αυτό. Και δεν το κάνουμε μόνο γιατί τα άλλα κόμματα μιλάνε για την επόμενη μέρα. Είναι μια πραγματικότητα. Η καπιταλιστική οικονομική είναι μια άλλη φάση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η καπιταλιστική οικονομική κρίση με όλες τις συνεπιές της και με όλες τις ουρές της κατά κάποιο τρόπο είναι σε μια φάση κλείνει και δεν το λέμε τώρα γιατί σταμάτησαν τα μνημόνια, τα τυπικά μνημόνια τον Αύγουστο του 2018 και περνάμε σε μια φάση ανάκαμψης. Εμείς λέμε ανεμική ανάκαμψη, δεν το λέμε εμείς, το λένε και τα στατιστικά και όλα τα στοιχεία και τα ευρωπαϊκά κτλ. Σε μια Ευρώπη όπου η ανάπτυξή της βραδυπορεί, είναι βραδυπορούσα καπιταλιστική ανάπτυξη για όλη την Ευρώπη, ακόμα δεν έχει συνειδητοποιηθεί, δεν έχει μάλλον αποδεχθεί τι συνέπειες έχει ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας στην Ευρώπη και φυσικά υπάρχει αυτό που ζούμε όλοι στην περιοχή, ο αδυσόπιτος ανταγωνιστικός πόλεμος και πόλεμος και σχετικά και απόλυτα για τους αγωγούς, τα αέρια, το φυσικό αέριο κτλ. Στην περιοχή. Όλα αυτά δείχνουν, δεν θέλουμε να καταστροφολογήσουμε ούτε από πριν να προβλέψουμε, δεν είναι τον τα πάντα, αλλά οπωσδήποτε από ό,τι φαίνεται η ανάπτυξη καπιταλιστική στην Ελλάδα δεν φαίνεται να γίνεται με φτερά. Και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει σε μια πορεία, δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, να υπάρχει και ένας νέος κύκλος κρίσης. Τώρα γιατί τα λέμε όλα αυτά. Γιατί ακριβώς εμείς λέμε ο λαός πρέπει να σκεφτεί την επόμενη μέρα. Είναι σωστό αυτό, το είπε και ο Παναγιώτης, όλα τα μέτρα των μνημονίων στη μεγάλη τους πλειοψηφία εδραιώνονται ως μόνιμα μέτρα. Να πω ένα παράδειγμα που συνήθως χάνεται. Όχι από το κόμμα μας, αλλά δεν συζητιέται. Συζητιέται, ας πούμε, πώς έχασαν οι συνταξιούχοι και το νόμο Κατρούγκαλο. Μα το κυριότερο του νόμου Κατρούγκαλο είναι η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Αυτό είναι το κυριότερο. Διότι οι συντάξεις πια δεν θα έχουν καμία σχέση με τις συντάξεις. Εγώ βγήκα στη σύνταξη το 2008. Χάσαμε ό,τι χάσαμε. Το 40% παίρνουμε του 2008, αλλά έτσι θα υπολογιστούν και οι συντάξεις τα επόμενα χρόνια, εφόσον δεν έχεις κάποιες μεγάλες ανατροπές με όρους κινήματος. Μένει λοιπόν η πλειοψηφία των μέτρων και χαρακτηριστικά έχουμε πει οι δεσμεύσεις και συμφωνίες που ισχύουν μέχρι το 2060 και τα μέτρα των γενικευμένων ιδιωτικοποιήσεων ή παραχωρήσεων, δεν γίνονται πάντα ιδιωτικοποιήσεις, παραχωρήσεις. Τώρα στη συμφωνία που έκαναν ΕΛΠΕ, πώς τη λένε, Exxon, Mobil και τα λοιπά που κάνανε στην Νότια Κρήτη, παραχώρηση. Οι καπιταλιστές τώρα δεν ενδιαφέρονται να αγοράσουν από την αρχή κάτι, αλλά να κάνουν μια συμφωνία 40-50 χρόνων χρησιμοποίησης μιας αναπτυξιακής πηγής και μετά στο κάτω-κάτω μπορεί να πάνε αλλού, σε άλλη χώρα κτλ. Το λέω γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν ιδιωτικοποιούμε, παραχωρούμε την εκμετάλλευση. Και παραχώρησε όχι μόνο την έρευνα, σήμερα υπόθηκε, και την εκμετάλλευση. Γιατί θα μπορούσε κανείς να πει η έρευνα, πόσο έχει προχωρήσει στην Ελλάδα η επιστημονική έρευνα για την μελέτη, πόσα κοιτάσματα αν υπάρχουν κτλ. Και πώς θα γίνει η εξόρυξη. Μπορεί να υπάρχουν επιστήμονες, αλλά δεν είναι επαρκής. Τι κάναμε, συνεργαστήκαμε, γιατί αυτοί έχουν τεχνογνωσία. Παραχώρηση της έρευνας και της αξιοποίησης. Αυτό υπόθηκε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων. Ένα πράγμα λοιπόν είναι αυτό που παραμένουν τα μνημόνια. Δεν υπάρχει κανένα κόμμα που λέει θα καταργήσουμε τα μνημόνια.
Τι λένε, θα πάρουμε ορισμένα αντίμετρα. Ο Μητσοτάκης λέει τον έμφυα θα το μειώσω 30%. Θα κάνω το ΦΠΑ έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Ό,τι και αν προτείνουν, δεν πρόκειται να... Όχι μόνο να μας γυρίσει πίσω, αλλά δεν πρόκειται να, μάλλον να δώσουν πίσω τις απώλειες, αυτό δεν το υποστηρίζουν, αλλά δεν πρόκειται να ανακόψουν τα αποτελέσματα από τη βαθύτερη διείσδυση των μονοπωλίων σε όλους τους τομείς. Ό,τι και να δώσουν, ας πούμε, στους μικρούς, στους αυτοαπασχολούμενους, μαγαζάτορες και τα λοιπά, επιστήμονες, μα τα μονοπώλια διεισδύουν παντού. Άντε το πολύ πολύ κάποιο αντίμετρο να βοηθήσει την επιβίωση ενός μικροϊδιοκτήτη αγρότη για 1-2 χρόνια ακόμη. Δεν μπορούν να ανατρέψουν την πορεία. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και επιπλέον αυτό που εμείς τονίζουμε, δεν θέλω να τα αναλύσω όλες τις συνέπειες, είναι το εξής πράγμα. Επειδή στο επίκεντρο τους έχουν βάλει μισθούς, κοινωνική ασφάλιση κτλ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει μάλιστα ότι εγώ ανέβασα τον υποκατώτατο μισθό, τον έκανα στο επίπεδο του κατώτατο. Αυτό που ενδιαφέρονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, αυτό που εννοούν ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, είναι η διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα του μέσου μισθού. Δεν τους τρώει ο κατώτατος. Πολύ περισσότερο που παίρνουν και επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών. Είναι να πέσει ο μέσος μισθός, δηλαδή όλη η κλίμακα της διαφορετικότητας των μισθών να πέσει κάτω. Και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορούν να το πετύχουν οι επιχειρηματίες λόγω του συσχετισμού δυνάμεων. Από εκεί και πέρα, το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον σημαίνει εντατικοποίηση για την άνοδο της παραγωγικότητας, σημαίνει διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου κτλ. Κτλ. Για να μην λέω πάρα πολλές λεπτομέρειες. Σημαίνει μείωση των παροχών στην υγεία, στην παιδεία και το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που μπορούμε να απολαμβάνουμε και σε αυτό που μας δίνεται θα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή είναι η γενική τάση και πιο κρίσης να μειώνει τη συμμετοχή του εργαζόμενου σε αυτό που λέμε στο συνολικό κοινωνικό προϊόν. Ακόμα και όταν αυξάνονται οι μισθοί. Και με την ευκαιρία πολλές φορές δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Οι γιατροί παίρνουν τόσο στη Γερμανία, οι άλλοι παίρνουν, οι δάσκαλοι τόσο παίρνουν. Η σύγκριση η ονομαστική των μισθών δεν αποδεικνύει τίποτα, γιατί εκεί η παραγωγικότητα της εργασίας είναι πολύ μεγαλύτερη και επομένως ένας μεγαλύτερος μισθός μπορεί να κρύβει μεγαλύτερο βαθμό εκμετάλλευσης. Για να ολοκληρώσω λοιπόν αυτή την παρέμβαση, εμείς σε αυτή την εκλογική μάχη ακόμα πιο διακριτά βάζουμε το εξής ζήτημα. Βεβαίως ξέρουμε ότι οι εκλογές γίνονται για να βγει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να το παραλείψουμε αυτό ή να το αγνοήσουμε. Και αυτό είναι και στη συνείδηση του λαού. Ωστόσο, οι εκλογές δεν βγάζουν μόνο κυβέρνηση. Διαμορφώνουν συνολικά τους συσχετισμούς ανάμεσα στα κόμματα, ανάμεσα στα αστικά βασικά κόμματα, μέσα στο κοινοβούλιο. Θα υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν βάζουμε το εξής ζήτημα ως κρίσιμο, ότι σε αυτή την κάλπη βεβαίως παίρνουν μέρος τα κόμματα. Κόμματα εμφανίζονται, αλλά στην πραγματικότητα συντελείται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην αστική τάξη, σε όλα τις τα τμήματα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, καθώς η Ελλάδα είναι ενσωματωμένη. Αυτό είναι το ένα στρατόπεδο και το άλλο στρατόπεδο είναι η εργατική τάξη και η κοινωνική της σύμμαχη. Βεβαίως, ξαναλέμε, εκδηλώνεται μέσα από τη μάχη των ψηφοδελτίων. Και με αυτή την έννοια βάζουμε το ζήτημα ότι σε αυτή την εκλογική μάχη, έχοντας επίγνωση του συσχετισμού δυνάμεων, αυτό που θα μετρηθεί είναι αν μέσω της ψήφισης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και καταλαβαίνετε γιατί, γίνεται ένα βήμα για να δυναμώσει αυτό που λέμε η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, το εργατικό κίνημα, η κοινωνική συμμαχία κτλ., προσδιορίζοντας την αποκλειστικά και μόνο ως αντιπολίτευση. Βεβαίως, ξέρουμε ότι πολλοί κόσμος μας λέει ότι εσείς θέλετε αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλετε έξοδο από το ΝΑΤΟ, θέλετε σοσιαλισμό κτλ. Αυτά δεν είναι εφικτά. Βεβαίως, ποτέ δεν συνδέσαμε το Κοινοβούλιο και τις εθνικές εκλογές με την ανατροπή του συστήματος, αλλά αν θέλετε,
Ο συσχετισμός είναι τέτοιος που δεν θα κρίνει στην κάλπη ούτε την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε την αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε εμείς την τοποθέτηση αυτή την αναγκαιότητα. Όμως, εμείς βάζουμε στο λαό το εξής ζήτημα, ή τουλάχιστον σε εκείνο το τμήμα του λαού που έχει πάρει μέρος σε αγώνες, είχε διαπαιδαγωγηθεί σε ριζοσπαστικές, προοδευτικές, αριστερές ιδέες, διατηρώντας και διαφωνίες με το κόμμα. Αυτά δεν εξαφανίζονται όλα διαμαγείας και μέσα σε 10 και 20 και 30 χρόνια. Πιο δύσκολα είναι στην νεολαία που είναι σε μια απόσταση από τέτοιες φάσεις ανόδου του κινήματος. Εμείς λοιπόν τους βάζουμε το εξής ζήτημα. Μπορεί στο κάτω-κάτω να μην είναι εφικτό βέβαια να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό είναι εφικτό σήμερα. Ένα μεγαλύτερο μέρος της εργατικής τάξης και των συμμάχων της να υιοθετήσουν τη θέση ότι είναι ασυμφιλίωτη η αντίθεσή τους με το κεφάλαιο, με τους κεφαλαιοκράτες, με την καπιταλιστική εργοδοσία. Θα κάτσει στο ίδιο τραπέζι και θα παλέψει να υπογράψει σύμβαση. Είναι άλλο πράγμα να κάτσεις και να τον θεωρείς κοινωνικό εταίρο και άλλο πράγμα να τον θεωρείς ταξικό αντίπαλο που κάθεσαι και διαπραγματεύεσαι αφού έχουν προηγηθεί οι αγώνες, αλλά μέσα σου ξέρεις ότι κάποια στιγμή πρέπει να έρθει και να τον καταργήσεις ως ιδιοκτήτη μέσων παραγωγής και του πλούτου. Είναι άλλο πράγμα να καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο σήμερα, δεν είναι το επίπεδο του κινήματος, δεν είναι ο σχετισμός τέτοιος για να φύγει η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και άλλο πράγμα να θεωρείς ότι χωρίς το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση η ελληνικός λαός και η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Πρέπει λοιπόν να κερδίσουν έδαφος τέτοιες ιδέες μέσα στο λαό, γιατί από μόνο τους τα οξυμένα προβλήματα, χωρίς να διαπερνιόνται, να το πούμε έτσι, από την αντικαπιταλιστική, όπως λέμε εμείς, αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, δεν είναι δυνατόν η ύπαρξη κοινών και οξυμένων προβλημάτων να τους οδηγήσουν σε ένα κίνημα απόσπασης κατακτήσεων, πιέσεων. Δεν μπορεί ούτε με τις πλατείες, ούτε με τα κίτρινα γυλαίκα, ούτε με ξεσπάσματα, χωρίς να υποτιμούμε. Μπορεί να γίνει και ένα ξέσπασμα. Δεν μπορούν να οδηγήσουν το λαό να οπλιστεί με ικανότητα, υπομονή, τέχνη, εν πάση περιπτώσει, σε ανηφόρες και κατηφόρες. Βεβαίως δεν κρύβουμε από το λαό ότι για μας η εργατική λαϊκή αντιπολίτευση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στην κατάκτηση πείρας από την πλευρά της εργατικής τάξης και των συμμάχων της και στις κατάλληλες συνθήκες για την ανατροπή της δικτατορίας του κεφαλαίου, της δικτατορίας των μονοπωλίων. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα σε εμάς. Βεβαίως αυτό μπορεί να μην σου φέρνει άμεσα θεαματικά αποτελέσματα, αλλά ήδη ένα πλεονέκτημα. Πρώτα-πρώτα και στις δύο τελευταίες εκλογικές μάχες δεν συναντάμε την αντίδραση του λαού που είχαμε το 12 και το 15. Δεν σημαίνει ότι συναντάμε και την πλήρη αποδοχή, αλλά είναι άλλο πράγμα να έχεις αντίδραση απέναντί σου και άλλο πράγμα να μην πιστεύει ο άλλος στη δύναμή του, να μην πιστεύει στο εφικτό. Το εφικτό που εμείς σήμερα προβάλλουμε. Το δεύτερο είναι ότι μέχρι τώρα η πείρα των πιο προοδευτικών ανθρώπων ήταν στην εναλλαγή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, στο Φιλελεύθερο, στο Συντηρητικό Κόμμα, στο Φιλελεύθερο και στη Σοσιαλδημοκρατία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάστηκε η λεγόμενη αριστερή εναλλακτική λύση, στην οποία εντάξει, πίστεψε ένας κόσμος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Μπορεί από μια πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ να έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στη συντηρητικοποίηση του κόσμου και έπαιξε. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εδραιώνει, να αναπαράγει και να διευρύνει το συντηρητισμό και την αντίδραση, χρησιμοποιώντας ακόμα και αναχρονιστικές, ακόμα και για τα πλαίσια του αστικού συστήματος αντιλήψεις. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ διεύθυρε, χειραγώγησε αριστερές, προοδευτικές, ας το πω κι αλλιώς, πατριωτικές, αντιμπεριαλιστικές συνειδήσεις. Από αυτή την άποψη, πρέπει αυτή η δοκιμασία που η αποκάλυψη, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν υπάρχει αριστερή εναλλακτική πρόταση στα πλαίσια του συστήματος. Αυτή η αποκάλυψη βεβαίως μπορεί να μην φέρει μέσα σε 10 μέρες μια θεαματική άνοδο του κόμματος,
αλλά είναι το έργο της επόμενης ημέρας και βεβαίως μέχρι τις εκλογές πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα παραπλανητικά διλήμματα, τις αυταπάτες, την απογοήτευση. Τα ξέρετε, δεν νομίζω ότι πρέπει τώρα να τα αναπαράγω. Και να μην χαθεί ούτε μία ψήφος και από αυτές που είχαμε, αλλά είναι δυνατόν να κερδιθούν και καινούργια ψήφοι με την έννοια την εξής. Έτσι κι αλλιώς έχει κριθεί ως ένα βαθμό το αποτέλεσμα. Λέω, έχει, με αυτά που φαίνεται, γιατί καμιά φορά είσαι μπροστά σε εκπλήξεις. Και δεν λέω να εφησυχάζουμε τον κόσμο, αλλά υπάρχει ένας κόσμος που καταλαβαίνει πια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο κι αν καλύψει τις απώλειές του, δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει την κυβέρνηση. Και τουλάχιστον αυτά που βλέπουμε στις οργανώσεις, και ήμουν χθες και προχθές Καρδίτσα και Βόλο, και υπήρχαν άνθρωποι που το λέγανε, το σκέφτομαι, να ψηφίσω κουκού έτσι κι αλλιώς. Δεν. Υπάρχει δηλαδή μια τέτοια τάση που πρέπει μέχρι την κάλπη να ενισχυθεί και να εδραιωθεί. Γιατί το δίλημα δεν πιάνει με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Βεβαίως δεν είναι αυτό το κύριο επιχείρημα. Το κύριο επιχείρημα είναι η επόμενη μέρα και τι χρειάζεται. Κλείνω λέγοντας το εξής. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Μιλάνε για την καθημερινότητα. Έξω από την καθημερινότητα βγάζουν αυτά που λένε εθνικά θέματα. Δεν ξέρω αν τους έχετε ακούσει. Να μην μπλέξουμε τις εκλογές τα εθνικά θέματα. Δηλαδή την τουρκική προκλητικότητα που έχει ξεκινήσει από το 1973 βέβαια και το 1974 δεν είναι καινούργια. Και όλη αυτή την κατάσταση στην περιοχή. Εμείς θεωρούμε ότι ο λαός είναι μια ευκαιρία και να ενημερωθεί και να βρεθεί σε εγρήγορση. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι δυνατόν τώρα να γίνει ένας πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας? Δύσκολο. Πρέπει να. Αυτός θα γίνει όταν είμαστε παραμονές ενός πιο γενικευμένου πολέμου. Δεν θα διαταράξουν την ενότητα της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Χωρίς κανείς, μπορεί να γίνει και θερμό επεισόδιο. Θα υποχωρήσει η Τουρκία. Αυτοί ελπίζουν ότι η Τουρκία θα υποχωρήσει. Εάν υποχωρήσει η Τουρκία, σημαίνει συγκυριαρχία στο Αιγαίο και διχοτόμηση της Κύπρου να το πείσει de facto. Αν δεν υποχωρήσει η Τουρκία, δεν μπορεί κανείς να σκεφτεί, γιατί δεν μπορεί κανείς να ερμηνεύσει πώς όλα θα γίνουν κτλ. Τότε η ένταση θα έχει μεγάλη παράταση στο Αιγαίο και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Άλλωστε η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται για ανώτερου βαθμού στρατιωτικοποίηση. Παρά το γεγονός ότι στηρίζεται στο ΝΑΤΟ, αλλά αυτά όλα τα ζητήματα πρέπει να υποθούν στο λαό και να γίνει κριτήριο ότι όλοι τους εφησυχάζουν. Και καλά μένω ο Μητσοτάκης τώρα τι θα πει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά να λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχουμε πλάτες, η Ελλάδα μας εμπιστεύονται οι σύμμαχοι, καταλαβαίνετε αυτό είναι πρόκληση για αριστερούς ανθρώπους. Πολύ μεγάλη πρόκληση. Τι να σας πω, δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι, αν θέλετε, ο συνηθισμένος ρεφορμισμός. Και βέβαια ο ρεφορμισμός και ο οπορτουνισμός δεν έχει πάτο. Τώρα, αυτό το πράγμα να βγαίνει ένα αριστερό κόμμα, ας πούμε, και να λέει ότι έχουμε αποκτήσει κύρος στο ΝΑΤΟ, στις ΗΠΑ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια περίοδο που έχουν εξαγριωθεί, δεν είναι ούτε καν την περίοδο, ας πούμε, πριν 20-30 χρόνια. Είναι και αυτό ένα κριτήριο που πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είναι θέμα της καθημερινότητας αυτά που συμβαίνουν στο Αιγαίο και στην περιοχή. Δεν τα χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Μας απασχολεί πάρα πολύ ως κόμμα η εγρήγορση του λαού και κυρίως το κριτήριό του. Ότι ακριβώς δεν πρέπει να στηρίξει την αστική τάξη σε αυτή τη διένεξη. Είναι δύσκολο θέμα, αλλά έχουμε κάνει μια δουλειά. Ξέρετε ότι το κόμμα συγκεντρώνει την προσοχή. Ο Γενικός Γραμματέας συνέχεια στις ομιλίες που κάνει και στις συνεντεύξεις το τονίζει. Και από αυτή την άποψη, αυτό που λέμε εργατική λαϊκή αντιπολίτευση έχει πολύ μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, τα θέματα δημοκρατίας κτλ. Αλλά και για τις εξελίξεις στην περιοχή. Είναι καθημερινότητα για τον κάθε κλάδο και για τον καθένα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα όταν δεν υπάρχει
καν προειδοποίηση, ανησυχία και ένα πνεύμα εγρήγορσης. Τότε είναι η τοπάθεια και η μυρολατρεία. Αυτά ήθελα να σας πω, δεν εξαντλώ το θέμα. Πιστεύω ότι αυτές τις μέρες που έρχονται, αν σωστά επικεντρωθούμε εκεί που μπορούμε να αποσπάσουμε ψήφους, δεν μπορούμε να αποσπάσουμε ψήφους τώρα από παντού, μην γελιόμαστε γενικώς τον καθένα. Εμείς απευθυνόμαστε στον καθένα, ό,τι και αν πιστεύει, εργάτης κτλ. Αλλά αυτοί οι οποίοι μπορούν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά είναι αυτοί που έχουν δεχθεί την επίδραση αριστερών προοδευτικών αντιμπεριαλιστικών ιδεών, αντιμονοπωλιακών, ανεξάρτητα αν υποχώρησαν, ασυμβιβάστηκαν, απαραπλανήθηκαν. Είμαστε βέβαιοι ότι δεν έχουν βγάλει από την καρδιά και το μυαλό τους τα πάντα. Αυτά σαν υπόβαθρο μένουν και είναι δική μας ευθύνη να τους βοηθήσουμε στην κάλπη και κυρίως η επόμενη μέρα να μας βρει πιο έτοιμους στον αγώνα το μεγάλο και σύνθετο που έχουμε μπροστά μας.